Έρχονται ωραίες μέρες για την Ορθοδοξία μας. Στα βάθη της μοναξιάς, εκεί όπου η σιωπή και η περισυλλογή συμπλέκονται, κατοικεί ένας ταπεινός ερημίτης με το όνομα Αντώνιος. Ντυμένος με κουρελιασμένα ρούχα του ασκητισμού, αφιέρωσε τη ζωή του στην προσευχή, αναζητώντας παρηγοριά και κοινωνία με τον Θεό. Μέσα από την ακλόνητη αφοσίωσή του, έγινε σκεύος της Θείας Σοφίας, προσφέροντας βαθιές γνώσεις για το μέλλον της αγαπημένης μας Ορθόδοξης πίστης. Μια μέρα, καθώς ο ήλιος έριχνε τις χρυσές του ακτίνες στο άγριο τοπίο που περιέβαλε την ταπεινή του κατοικία, ο ερημίτης Αντώνιος έλαβε μια αποκάλυψη, ένα όραμα που γέμισε την καρδιά του με χαρά και ελπίδα. Σε αυτή τη θεϊκή συνάντηση έγινε μάρτυρας της αυγής μιας νέας εποχής, όπου η ορθόδοξη πίστη μας θα άνθιζε σαν ένας λαμπρός κήπος, με την ομορφιά και την αλήθεια της να λάμπουν φωτεινά για να τη βλέπουν όλοι. Γεμάτος με ένα βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης και ενθουσιασμού, ο ερημίτης Αντώνιος βγήκε από την καλύβα του, πρόθυμος να μοιραστεί το μήνυμα που του δόθηκε, συγκεντρώνοντας τους πιστούς, και είπε: «Χαρείτε, αγαπημένοι αδελφοί, γιατί έρχονται καλές μέρες για την Ορθοδοξία μας. Σαν ένα πανίσχυρο ποτάμι που ρέει μέσα στους αιώνες, η πίστη μας θα αναζωογονηθεί και ο αντίκτυπός της θα ηχήσει μακριά και ευρέως». Με μια φωνή γεμάτη πεποίθηση, ο ερημίτης Αντώνιος διακήρυξε ότι η ορθόδοξη πίστη μας θα λάμψει ως φάρος αλήθειας σε έναν κόσμο που λαχταρά πνευματική τροφή. Οι διαχρονικές παραδόσεις, τα μυστήρια και ο λειτουργικός πλούτος θα άγγιζαν τις καρδιές πολλών ανθρώπων, φέρνοντάς τους πιο κοντά στην αγκαλιά της αγάπης του Θεού. Μίλησε για μια αναβίωση του μοναχισμού, όπου άνδρες και γυναίκες θα ακολουθούσαν το κάλεσμα να αγκαλιάσουν την ασκητική ζωή, αναζητώντας μια βαθύτερη σύνδεση με το Θείο. Οι μοναστικές κοινότητες θα άνθιζαν, προσφέροντας καταφύγια προσευχής, περισυλλογής και πνευματικής καθοδήγησης σε όσους αναζητούσαν παρηγοριά και διαφώτιση. Ο ερημίτης Αντώνιος προέβλεψε μια ανανεωμένη εστίαση στις Ιερές Γραφές, όπου ο Λόγος του Θεού θα μελετάται και θα αγαπιέται, παρέχοντας μια πηγή σοφίας και καθοδήγησης για όλους όσους αναζητούν την αλήθεια. Οι διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων και τα γραπτά της Εκκλησίας θα διαφυλάσσονταν, προσφέροντας ένα πλούσιο μοσαϊκό πνευματικής κατανόησης για τις επόμενες γενιές. Ερημίτης Αντώνιος.